Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, έχετε τον λόγο. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ στον Πρωθυπουργό και κύριε Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Και χθες και προχθές και την προηγούμενη Τετάρτη και την προηγούμενη Κυριακή βρισκόμουν στη Θεσσαλία και έχω πάει άλλες δύο φορές τον τελευταίο μήνα. Εχθές κατέθεσα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για τα θέματα για τα οποία θα ρωτήσω και εσάς, γιατί με εντυπωσιάζει η παράλληλη πραγματικότητα και η εικονική πραγματικότητα που σας παρακολουθήσαμε να μας αναλύετε την ίδια ώρα που στον βλοχό Καρδίτσας μετά από 35 ημέρες από τον Ντάνιελ υπάρχει ένα κουφάρι προβάτου πάνω σε στέγη. Υπάρχει ένας κάδος απορριμμάτων δημόσιος πάνω σε άλλη στέγη. Όλα τα σπίτια, κύριε Παπαθανάση, με ακούτε? Όλα τα σπίτια του χωριού είναι κατεστραμμένα. Δεν υπάρχει νερό στο χωριό πόσιμο, δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει κατάλημα για τους κατοίκους και όσοι έχουν εναπομείναντα ζώα τα φροντίζουν με το να παραμένουν στο χωριό και να κοιμούνται οι ίδιοι στην εκκλησία, στο πάτωμα και σε ράτζα. Δεν έχουν πάρει 41 οικογένειες την παραμικρή αρρωγή. Δεν έχουν καμία ενημέρωση για το τι μέλη γενέστε. Βρίσκονται στο απόλυτο σκοτάδι και στην απόλυτη εγκατάλειψη. Αυτά τα είδα με τα μάτια μου πριν από 5 μέρες. 6 μέρες, την περασμένη Τετάρτη το απόγευμα. Είδα σπίτια μέσα στη λάσπη, είδα απορρίμματα και νεκρά ζώα που οι κάτοικοι με τα χέρια τους εναπέθεσαν σε συγκεκριμένο σημείο. Τα είδα μέσα στη μέση του χωριού. Είδα ανθρώπους σε απόγνωση να έχουν βιώσει το θάνατο, την αγωνία θανάτου, τον τρόμο, την απόλυτη εγκατάλειψη και να μου λένε ότι την ημέρα που βγήκε δελτίο τύπου ότι θα επισκεφθώ το βλοχό, τότε δέησαν κάποιοι 3 μέρες πριν από τις εκλογές να στείλουν ένα συνεργείο. Αυτή η πραγματικότητα και άλλη πραγματικότητα, όπως την καταγράφει η εμπειρία, γιατί επισκέφθηκα πάρα πολλές περιοχές και στον Άγιο Θωμά και στη Γιάννουλη και στον Παλαμά και στο Βόλο και στο Πήλιο. Αυτή η εμπειρία δεν έχει καμία σχέση με αυτά που μας παρουσιάσατε. Μας παρουσιάσατε και ρώτησα αν θα μας διανύμετε κάτι. Προφανώς αυτά που παρουσιάσατε είναι αυτά τα οποία έχετε αποστείλει ηλεκτρονικά. Μας παρουσιάσατε ένα περιτύλιγμα Ελλάδα 2.0 που δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα της 17ης Οκτωβρίου 2023 που είναι η Ελλάδα του σήμερα. Και παρακολουθήσαμε επί πάρα πολλές ημέρες τον Πρωθυπουργό, στον οποίο υπάγεστε, να πέφτει μονός διπλός για να ξαναεκλεγεί Περιφερειάρχης και ευτυχώς αυτό δεν έγινε, ο κύριος Αγοραστός, για να υπάρχει μια ασφάλεια, να μιλάμε εδώ με ειλικρίνεια, εμείς τα έχουμε πει και εγώ τα έχω πει με πάρα πολύ αυστηρότητα, για να υπάρχει μία ασφάλεια του πού θα πάνε τα λεφτά και μεταξύ ποιών θα μοιραστούν τα λεφτά της αυτοδιοίκησης. Και τώρα βλέπω ότι σπέβδει ο Πρωθυπουργός να καλέσει τον νεοεκλεγμένο Περιφερειάρχη της Θεσσαλίας να τον δει, προφανώς γιατί υπάρχει μεγάλη αγωνία για τα λεφτά. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, με βάση αυτά που μας παρουσιάσατε για το Ταμείο Ανάκαμψης, πώς δικαιολογείται να είναι η Θεσσαλία στην κατάσταση που είναι και σήμερα
Και σας επαναλαμβάνω ότι μιλάτε σε άνθρωπο που ήταν και χτες στη Θεσσαλία. Άρα ό,τι λέω το έχω δει με τα μάτια μου, δεν μου το μετέφερε κάποιος και δεν υπάρχει περίπτωση την βιωματική μου σχέση με τα πράγματα να την καταρρύψετε. Πώς το εξηγείτε ότι με όλα αυτά τα χρήματα που περάσαν από τα χέρια σας και με όλα τα χρήματα που δώσατε, πώς εξηγείτε ότι η Θεσσαλία είναι σε αυτή την κατάσταση, πώς εξηγείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που ζουν σε πρωτόγονη συνθήκη, στις λάσπες, χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, με πεθαμένα ζώα στο δρόμο, 40 μέρες πια είμαστε, 40 μέρες. Πώς εξηγείτε ότι ενώ ο Πρωθυπουργός εμφανίζεται και διαφημίζει ότι δίνεται αρρωγή και δίνεται ενίσχυση, υπάρχουν 41 οικογένειες που έχουν λάβει 0, τίποτε, το παραμικρό. Πώς εξηγείτε ότι οι άνθρωποι έχουν διαμορφωμένη την πεποίθηση ότι κάνετε μόνο επικοινωνιακή πολιτική και τώρα που τους έχουν ξεχάσει τα μέσα ενημέρωσης θα τους εγκαταλείψετε εντελώς, και πώς συμβιβάζονται όλα αυτά με τις φοβερές σας εξαγγελίες? Θα φέρουμε χρήματα, είμαστε πρωταθλητές. Μα είναι δυνατόν να ακούμε να λέτε ότι είμαστε πρωταθλητές και να είναι όπως ακούσαμε τον αγοραστό να λέει μετά την ήττα του ότι πήγε τη Θεσσαλία ψηλά? Πώς συμβιβάζονται αυτά που μας παρουσιάζετε με τη σκληρή, στιγνή πραγματικότητα που ζουν οι άνθρωποι? Δεν σας ενδιαφέρει η πραγματικότητα, σας ενδιαφέρουν μόνο τα PowerPoints. Και επιπλέον, στο κομμάτι της οικονομικής πολιτικής και της στρατηγικής σας. Την ώρα που δεν δίνετε χρήματα στους ανθρώπους, την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός για να λάβει χρήματα και να τα μοιράσει προφανώς σε ημετέρους, εμφανίστηκε ενώπιον των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέγοντας πόσο ισχυρή οικονομικά είναι η Ελλάδα. Αυτό στρατηγικά βοηθάει στο να πάρει ενισχύσεις για τις πληγήσεις περιοχές? Δεύτερον, ενώ δεν δίνετε χρήματα στους πληγέντες που δεινοπαθούν, την ίδια ώρα σπέβδετε να προπληρώνετε τα φερόμενα χρέη της χώρας που γνωρίζετε ότι έχουν καταρριφθεί και αποδειχθεί παράνομα. Και τρίτον, την ίδια ώρα που δεν καλύπτεται τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, βάζετε τη χώρα σε νέες διαδικασίες δανεισμού. Γιατί αυτά τα οποία μας περιγράψατε είναι νέα δάνεια και όχι νέες ενισχύσεις, για τις οποίες είναι προφανές ότι στη συνέχεια θα ζητάτε τα ρέστα από τους πολίτες και θα προσπαθείτε να δικαιολογήσετε νέες μνημονιακές πολιτικές και στρατηγικές. Σας ρωτώ γιατί έχω βέβαια κάνει επίκαιρη ερώτηση χθες στον Πρωθυπουργό. Υποψιάζομαι ότι κάποιο πρόσχημα θα βρει για να μην έρθει πάλι. Έχει δηλώσει ότι από 29/9 κάθε Παρασκευή θα βρίσκεται στη Βουλή για να απαντά. Είμαστε 3 εβδομάδες αργότερα και δεν έχει εμφανιστεί ακόμη. Σας ρωτώ λοιπόν για αυτά που είναι η πραγματικότητα. Και όταν μου απαντάτε θα ήθελα να σκέφτεστε τους ανθρώπους που σας περιέγραψα και να σκέφτεστε και αυτή τη μάνα η οποία έδωσε το παιδάκι της 35 ημερών σε έναν διασώστη ο οποίος ισορροπούσε σε βάρκα σε νερό 4 μέτρα βάθος και δεν γνώριζε αν θα το ξαναδεί το μωρό της. Αυτά ζουν οι κάτοικοι και αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την ηλουστρασιόν εκδοχή που μόλις μας παρουσιάσατε.